Που λέτε, νομίζετε μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στους Τούρκους? Όχι. Τους Τούρκους της Τουρκίας ειδικά. Τους Τουρκοκύπριους εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά οι Τουρκοκύπριοι μπορεί να μην παίρνουν τις αποφάσεις που μόνοι τους. Έχει παίρνει η Τουρκία τις αποφάσεις. Οπότε βασικά όχι είναι η απάντηση. Δεν όχι. Βεβαίως, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εμπιστευτούμε όλους τους ανθρώπους. Ενάνθρωποι. Νομίζετε μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία? Ναι, βεβαίως μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί έτσι νομίζω είναι το καλύτερο. Και για την δική τους πλευρά και για την δική μας. Όχι. Γιατί το λέτε? Γιατί όχι. Μετά όσα έχουμε περάσει τόσα χρόνια, δεν έδειξε κάτι τέτοιο, δεν ένιωσα κάτι τέτοιο, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Πέστε ότι έβρουμε μια καλή συμφωνία, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι να εφαρμοστεί? Μα σας είπα και προηγουμένως, ποια συμφωνία ανετήρησε ο Τούρκος? Και πρέπει να ξέρεις ότι η ιστορία δεν έχει να αναφέρει μια προσωπικότητα Τούρκου που να ωφέλει σε αυτόν τον κόσμο. Τι έχει να παρουσιάσει η Τουρκία? Παρό μόνο κατά την άστευση των λαών και γενοκτονίες. People are all flawed and people all have good and bad in them. The fact that they're Turkish doesn't even enter into the argument. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι... Ναι, ότι θα γίνει λύση. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να επιτευχθεί μια λύση. Στην πορεία, αληθέ το χρόνο, θα γίνουν διάφορα λάθη και από τις δύο πλευρές. Γιατί είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο φτιάχνεται από ανθρώπους και όχι από θεούς. Μια φυσιολογική εξέλιξη. Εμάς τότε η φυσιολογική εξέλιξη ένα σημείο διάφορα ευτράπελα τα οποία να τα σύρουμε ότι εν οι Έλληνες, εν οι Τούρκοι, εν οι Σκόπιμα που γίναν. Έτσι άμε In terms of practicalities, if we do have a solution, do you think there's going to be enough trust for that solution to be enforceable? Yes, but I don't think it's going to be something that's going to happen overnight. It's going to take a very long time. Hopefully within my generation, because I would very much like to see it. Η προϊστορία που υπάρχει είναι εκφρασμένη γενικά σε κάποια λάθη που όλοι τα γνωρίζουμε και όλοι θα τα πληρώσουμε όπως τα λάθη που κάνανε όλοι. Τώρα θα συμβιβαστούμε και θα αγαπηθούμε. Αυτό είναι.